Βέλτσα, πίσω από 16 κυρίες και κύριοι. Ο Φρέντος Μάλης με το χακί γίναντι στον Πέτρο Γαρά με το μαύρο και ξεκινάμε. Σε ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά και θα έχουμε έναν φανταστικό αγώνα, ένα άξιο main event. Δύο πολύ δυνατοί παίχτες. Ο Άλφελντ έχει ένα πολύ μεγάλο δυνατό background στο τζούντο. Γι' αυτό και τον είδαμε να ξεκινάει κατευθείαν με μία απόπειρα για Σασάι. Και ο Πέτρος Χαράς κυνηγάει αμέσως να μπει σε X-Guard. Ο Μάλης τώρα να αγκαλιάσει γύρω από το κεφάλι, θα δώσει μία ευκαιρία στον Καρά για sweep. Ωραία πίεση από τον Αλφρέντο, ο οποίος τώρα νομίζω έχει σωθεί τελείως από την X-Guard εδώ πέρα. Κρατάνε και οι δύο. Ο Καράς πάει ένα sweep. Μία δεξιά, μία αριστερά. Ωραία βάση από τον Μάλι. Ακόμα έχει, ακόμα συντηρεί μία τύπου έξω ο Καράς. Παρ' όλα αυτά, ο Μάλις μπορεί και περνάει τα πόδια που έχει μείνει το γόνατο να περάσει. Πολύ πίεση για τους δύο. Και full guard για τον Καρά. Να πω ότι ο Άλφρεντ είναι νομίζω από τους πιο δραστήριους ανθρώπους που γνωρίζω. Διατηρεί τη σχολή του Windsurf στην Axo, τη Ride with the Gods. Ταυτόχρονα παλεύει στον Brazilian Jiu-Jitsu και μάλιστα είναι τόσο παθιασμένος με το Jiu-Jitsu που εάν βγει από τη θάλασσα και του ζητήσει να παλέψετε, θα εμφανίσει τα τάμι, θα τα απλώσει στην αμμουδιά και θα αρχίσει να παλεύει μαζί σου κατευθείαν. Σερφ και Jiu-Jitsu, τι έχεις. Διατηρεί την παράδοση. Σωστό. Πέτρος προσπαθεί να βρει κάποιο grip από μέσα, δεν μπορώ να δω ακριβώς το δεξί του χέρι. Προσπαθεί να ξεκολλήσει το λαπέλ. Ναι, νομίζω ότι προσπαθεί να ανοίξει το λαπέλ του Αλφρέντου. Ο Αλφρέντου τώρα σηκώνεται. Μάλιστα έκανε μία απόπειρα να σηκωθεί, παρόλα αυτά αποφάσισε να επιστρέψει. Επίσης ο Μάλις νομίζω ότι έχει από τα πιο δυνατά grips που έχω δει. Πρέπει να είναι το τζούντο αυτό σίγουρα. Ακριβώς. Έτσι θα έλεγα. Αποτελέσματα του τζούντο. Παρ' όλα αυτά και ο Καράς φαίνεται πάρα πολύ δυνατός και τώρα έχει πιάσει το κολάρο. Ναι, πολύ και πάνε σετάρει ένα collar choke ίσως. Κυνηγάει το χέρι, κυνηγάει συνέχεια το χέρι. Ο Μάλις δεν αφήσει το χέρι του Καρά να κλείσει για το lapel choke. Και ξανά ο Καράς προσπαθεί να ανοίξει τώρα λοιπόν το lapel. Μάλις πολύ ψύχρεμος, με το ένα πόδι μόνιμα όρθιο. 3,5 λεπτά περάσανε. Έχουμε άλλα 6,5. Και να ο Άλφρεντ θα πιάσει στο απέναντι κολάρο, θα τον σηκώσει όρθιο μαζί του. Ο Καράς κρέμεται κυριολεκτικά πάνω του. Να λοιπόν κατεβαίνει ο Καράς. Θα πάει να στήσει είτε μία νίμπαρ. Να του συνεχίζει να κυνηγάει την νίμπαρ ο Καράς. Θέλει να απομακρύνει τελείως το σώμα του Άλφρεντ, να απομονώσει το πόδι. Ωραία, πιάνει τη ζώνη ο Μάλις. Ωπ, νομίζω πάει για μια άρμπαρ. Ο Καράς, πολύ ψύχρεμο. Πολλές ευκαιρίες ο Καράς και όμως πολύ η ευκαιρία για το πέρασμα από τον Μάλι. Και ο Μάλις μάχη, πολύ ωραία μάχη των Scrambles. Καθαρίζει
το τοπίο ο Αλφρέντος και προχωράει, ο Καράς κρατιέται ψύχρεμος. Το αφήνει, ήταν ωραίο, ήταν ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο ήταν. Δεν είχε έλεγχο του σώματός του βέβαια, του σώματος του αντιπάλου του, αλλά ήταν πολύ ωραίο το κλείσιμο. Και ξανά τώρα σε North South ο Μάλης. Με πολλές επιλογές εδώ πέρα για G-chokes. Ο Πέτρος δουλεύει από ενώ βρίσκεται σε κακή θέση, δουλεύει από πίσω και ξεκολλάει τα λαπέλ 1-1. Αυτό θα το χρησιμοποιήσει για να βγάλει εκτός ισορροπία στον Μάλι. Σπρώξε με το κεφάλι σου το πόδι σου, βάλ το κάτω με το κεφάλι σου. Είναι πολύ καλό αυτό το κρυπ που έχει πιάσει ο Καράς εκεί πέρα, που έχει περάσει τα πόδια του. Θα διώχνει συνέχεια τον Μάλι προς τα κάτω, ο οποίος από ό,τι φαίνεται καταφέρει να κρατηθεί σε side control. Πάρει με δεξιά σου. Πάρει με δεξιά σου. Προσπαθεί ο Καράς, προσπαθεί να ξεκολλήσει, προσπαθεί να κυνηγήσει, νομίζω αυτό το σουί. Περάσαν τα 6 λεπτά, 4 λεπτά απομένουν ακόμα για το main event του Submissionism 16. Και να τώρα αναγκαστικά εγκαταλείπει ο Καράς, αφού βλέπει ότι δεν μπορεί να τον κουνήσει από εκεί. Και πολύ ωραία η αλλαγή στους γοφούς από τον Alfred Mali, ο οποίος ακυρώνει τελείως όλη αυτή την προσπάθεια του Καρά, μόνο με μια πολύ μικρή κίνηση. Τρισήμιση λεπτά ακόμα. Ωραία, σκάλισε λίγο με το γόνατο στο χέρι. Με το γόνατο σου. Και ο Μάλης δείχνει να απομακρύνει, βοηθάει, ακολουθεί τις οδηγίες του Κωνσταντίνου Νικολόπουλου. Χρησιμοποιεί το γόνατό του για να απομακρύνει το χέρι που κρατάει το κολάρο, το λαπέλ, συγγνώμη. Πολύ ωραίο το σπάσιμο. Απελευθερώνεται από τη μία πλευρά, ο Καράς έχει ετοιμάσει την άλλη. Πάει να φτιάξει μια, σαν μια crucifix με το χέρι. Βέβαια είναι ανάποδα θα έλεγα ίσως τώρα. Ο Καράς ακόμα κρατάει με το αριστερό του χέρι όμως το λαπέλ. Νομίζω πως είναι η μόνη του επιλογή του Καρά αυτή τη στιγμή για να μην αφήσει τον Μάλι να ξεκινήσει τις επιθέσεις του. Στο πρόσωπο, άλλο. Πίεση στο πρόσωπο. Πίεση στο πρόσωπο προτρέπει ο Κωνσταντίνος Νικολόπουλος στον Άλφρεντ. Θα μπορούσε να το κάνει με κάποιο σπρόλ να υποθέσω, ώστε να βαρύνει πάνω. Νομίζω ότι ο Άλφρεντ ίσως θα κυνηγήσει μια κιμούρα στο δεξί χέρι. Έχω νόμιση ότι κινείται αριστερόστροφα που θα το απελευθερώσει το δεξί χέρι για να επιτεθεί. Έχει το λαπέλ αυτή τη στιγμή ο Άλφρεντ. Έχει το λαπέλ, θα κυνηγήσει πνιγμό. Μάζεψε λίγο, μαζέψε. Και τώρα καθαρή side control για τον Άλφρεντ Μάλι. Και να λοιπόν το λαπέλ που έρχεται από την απέναντι πλευρά. Σπρόλ πάνω, αυξάνει την πίεση πάνω στον Πέτρο. Λιγότερο από 2 λεπτά περάσανε. Πίεση από τον Άλφρεντ. Βαρύς, να δούμε αν θα στήσει ένα North-South choke ή αν θα κυνηγήσει το χέρι. Ξαναμαζεύει τα γόνατα του ψηλά. Και ο Καράς δείχνει να φέρνει ένα γόνατο μέσα στο δικέφαλο. Θα του δώσει αυτό κάποια περιθώρια. Δεν μπορώ να δω το αριστερό χέρι του Μάλι πώς, πού βρίσκεται. Νομίζω κρατάει το λαπέλ ακόμα. Και είναι χαμηλά. Νάτος λοιπόν με το άντερ. Έχει επιλογές για επιθέσεις στο χέρι. Και ανεβαίνει. Προχωράει τη θέση του Μάλις και έχει 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα πολύς ακόμα. Πολύ χρόνος για να δουλέψει. Πολύ χρόνο για να δουλέψει. Κλείνει τα χέρια του ο Καράς. Όμως το χέρι, το αριστερό χέρι του Καρά είναι απομονωμένο πίσω. Και τώρα σε reverse mount. Πάει αρίστλοκ νομίζω. Και να τώρα το ανάποδο τρίγωνο από τον Άλφρεντ, καθώς ο Καράς τον γυρνάει. 45 δευτερόλεπτα ακόμα. Δεν έχει κάτι εκεί πέρα. Πάμε για ανάποδα, είναι ανάποδα, είναι ρίπινγκ, αυτό δεν το ξέρουμε μάλλον. Πάμε για... Πάμε για το τόχοντα, βρες, το τόχον κάτω, μην έρθω. Reverse guard. Μην εκεί εσύ, μην εσύ εκεί. Έχουν εμπλεχτεί σε κάθε είδους θέση οι δύο τους. Και τώρα είναι απ' έξω.
Πολύ δυνατός αγώνας. Πάρα πολύ, πολύ δυνατός αγώνας και από τους δύο. Wow. Wow. Έπεσε μία παγωμάρα όταν βγήκαν εκτός. Σαν να... Τους ξεκινάει από όρθια θέση. Ναι, βεβαίως, γιατί είχαν απεμπλακεί τελείως. Τώρα, δύσκολο τώρα να 15 δευτερόλεπτα. Να πάρει submission, ξεκινώντας από το όρθιο. Να το Σασάι, σχεδόν πετυχημένο. Και να η Ουτσιμάτα. Καρασαμίνεται. Και τέλος του πρώτης φάσης. Wow, δύναμη. Πολύ δύναμη. Πάρα πολύ σωστό. Fight. Και ξεκινάμε. Δεύτερη φάση, 5 λεπτά με πόντους. Αλφρέντος Μάλης με το χακί γκι ενάντια στον Πέτρο Καρά με το μαύρο. Main event του submission is 16. Εδώ πέρα το τζούντο του Μάλη νομίζω ότι θα είναι πολύ χρήσιμο. Αλλά να που ο Καράς πολύ έξυπνα. Το έχει στο νου του. Γι' αυτό και τραβάει γκάρντ νωρίς. Και να λοιπόν σε μια διπλή σπάιντερ ο Καράς. Με το βάρος του πίσω όμως ο Άλφρεντ Μάλης. Πολύ δύσκολο να κουνήσεις έναν άνθρωπο ο οποίος κάθεται πίσω και χαμηλά. Να τον κουνήσεις με σπάιντερ καρντ. Καλή βάση, πολύ Καράς καλή βάση. Το προσπαθεί και ο Μάλης περνάει από μια πλευρά η οποία δεν ξέρω πόσο θα το συμφέρει, καθώς υπάρχουν περιθώρια για sweep. Και αφήνει τη Spider Guard. Για να δούμε τώρα. Να λοιπόν έρθει κοντά στην offshot. Καράς μπλέκεται. Θα αλλάξει πλευρά. Πολύ ωραία η αλλαγή από τον Μάλι. Θα ξαναλλάξει πλευρά. Γιατί την πίεση θα περάσει με πίεση ο Άλφρεντ. Πάρα στο κοφό σου μένα και περνάς. Πάμε, δώσε βήματα. Ωραία. Ο Καράς ίσα που συγκρατεί για λίγο με την πατούσα του το πόδι του Άλφρεντ. Το χέρι τώρα λίγο ακόμα θέλει να περάσει το γόνατο. Είναι όμως το χέρι μέσα του Καρά ακόμα. Το αριστερό του χέρι είναι ακόμα χέρι, μέσα. Αλλά είναι και το γόνατο μέσα. Γι' αυτό δεν έχει πάρει τους πόντους ακόμα για το πέρασμα ο Άλφρεντ. Τώρα θα καθαρίσει. Όμως τώρα καθαρίζει. Τον κρατάει κάτω και τρεις πόντι για τον Άλφρεντ Μάλι. Και ο Άλφρεντ περνάει μπροστά. Και ανεβαίνει. Παίρνει τη στροφή πολύ ωραία με τους γοφούς του. Πολύ πίεση από τον Άλφρεντ. Πάρα πολύ πίεση στην North South. Για να δούμε τώρα τι θα προσπαθήσει να κάνουν, τι θα κάνουν και οι δύο. Νομίζω ο Πέτρος, πάει, ο Πέτρος πρέπει... Θα πάει για πνιγμό. Ο Άλφρεντ εδώ πέρα θα τροφοδοτεί στα χέρια του. Νομίζω ότι... Έχει περάσει γύρω από το λαιμό. Ναι. Και αρχίζει να σφίγγει, κρατάει την πίεση μπροστά. Δεν μπορώ να δω αν έχει πιάσει κάποιο κολάρο, δεν το έχω δει. Πολύ ωραίο, ο Πέτρος σηκώνεται. Καράς σηκώνεται ξανά όρθιος. Και τώρα θα ξανατραβήξει. Πήγε να πάει νομίζω butterfly sweep, αλλά δεν τα κατάφερε. Πολύ ωραία βάση από τον Άλφρεντ, ο οποίος ακυρώνει. 2 λεπτά ακόμα λοιπόν. 3-0, ο Μάλης βρίσκεται μπροστά. Νάτος λοιπόν, με άλλο ένα πέρασμα. Και άλλοι τρεις πόντι για τον Άλφρεντ Μάλι. Μάλλον θα ξαναδοκιμάσει ένα πνίγμα ο Μάλης. Και παίρνει το τάπ, άτος! A paper cut choke. Wow! Κυρίες και κύριοι, μετά από 13 λεπτά αγώνα, έχουμε νικητή με υποταγή στην παράταση. Βλέπετε, Αλφρέντος Μάλης! Αλφρέντος Μάλης είναι ο νικητής του Submissions 16. Ένα καταπληκτικό main event. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Είμαι ο Βασίλης Νικολακόπουλος, σχολιασμό μαζί μου, ο Αλέξης Νικολακόπουλος. Καλό σας βράδυ, κυρίες και κύριοι. Τα λέμε στο Submissions 17. Καλό σας βράδυ.